Το παιχνίδι στην Ερέτρια έχει τελειώσει. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Αντώνη τον Τζαραντάνη. Αντώνη, είναι ένα παιχνίδι που λέμε ότι ο Απόλλωνας πήγε πίσω μετά την ήττα. Όχι, παιδιά, δεν πήγε πίσω. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μου προσπάθησε πάρα πολύ. Έχουμε δείξει στοιχεία βελτίωσης αρκετά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, σε αυτό το κομμάτι δηλαδή. Τώρα, ότι ήρθε μία ήττα δεν σημαίνει ότι ήρθαμε πίσω. Εγώ από την ομάδα μου μπορώ να πω ότι πάντα κοιτάω τα λάθη της ομάδος μου, όπως δηλαδή κάποιες στιγμές αλληγορούμε, κάνουμε λάθος κυκλοφορία και γενικώς βλέπω κομμάτια βελτίωσης προς το καλύτερο. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η ομάδα έχασε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, εκεί που κόντρα στη ροή του παιχνιδιού τρώμε το δεύτερο γκολ, στο οποίο ούτε καν φάση δεν κάναν τα παιδιά. Δηλαδή, από ένα λάθος, εντελώς ατομικό λάθος, βρεθήκαμε να είμαστε πίσω στο σκορ. Βγήκαμε μπροστά, πήραμε μέτρα στο γήπεδο, κάναμε τις αλλαγές μας. Είπαμε, πραγματικά πήγαμε από τα πλάγια, αλλάξαμε εντελώς την τακτική και πήγαμε από τα πλάγια ώστε να φέρουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή με αυτόν τον τρόπο, γιατί είδαμε ότι ο άξονας τους είχε κλείσει πολύ. Προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε φάσεις. Κυρίως η τριπλή ευκαιρία είναι μια φάση στην οποία πραγματικά δηλαδή δεν υπήρχε. Φωνάξαμε τρεις φορές γκολ. Μετά η φάση του Ρούσου, η κεφαλιά. Ερχόμαστε και στη φάση στην οποία λίγο εκεί εμείς είμαστε στο θέμα ότι δεν ήταν offside η κατάσταση δηλαδή που δημιουργήθηκε. Να βγει ο Μπασούκος και να πετύχει το γκολ. Είναι σεβαστή η γνώμη των διαιτητών. Εγώ δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι, όσο να ασχοληθώ με τη δικιά μου ομάδα, να βρω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερο στην επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζουμε, πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Έρχονται οι καλές στιγμές της νίκης, έρχονται οι στιγμές της ήττας. Μακάρι δηλαδή όλα να μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις ψύχρεμοι, δυνατοί και να συνεχίσουμε να έχουμε καλύτερη συνέχεια. Να είσαι καλά, Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.